που μας καλέσατε εδώ. Ποια νεότερα έχουμε σε σχέση με τους αμαξάδες στο Ενετικό Λιμάνι? Καταρχήν θέλω να σας καλημερίσω. Το πρόβλημά μας με το Δήμο έχει τακτοποιηθεί. Βρήκαμε και οι δύο τη σωστή τομή που λέμε. Το θέμα μας είναι το λιμεναρχείο. Ενώπιό μας πάρα πολλές φορές και περασμένες ώρες και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιδήμαρχος ενώξαν τον κύριο Λιμενάρχη. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι στην πλατεία Καλλιχάκη δεν έχουμε πρόβλημα να σταθμεύουμε το βράδυ μετά τις 8 και 4 που έχει οριστεί ο χρόνος. Λοιπόν, τη μια μέρα έρχονται, την άλλη μας διώχνουν. Αυτό γίνεται συνέχεια. Δεν μπορεί το λιμεναρχείο να δει την κίνηση που υπάρχει εκεί στα αυτοκίνητα. Καταρχήν, η Καλλιχάκη πέρα επιτρέπεται η κυκλοφορία πρώτο, που πάνε τα αυτοκίνητα άλλα ανάποδα, άλλα έτσι, άλλα αλλιώς τους εμποδίζουν τα αμαξάκια. Εχθές λοιπόν κάποιος λιμενικός είπε ότι το αμαξάκι είναι ζωντανός οργανισμός. Το αμαξάκι λοιπόν είναι ζωντανός οργανισμός και πάνω υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διπλωματούχος, έχει δίπλωμα, έχει ασφάλεια η αμαξά του, έχει τροχοπέδηση, έχει τα πάντα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί τώρα έχουν βρει αυτό το πράγμα, ας το πούμε, την επικινδυνότητα και το ένα και το άλλο. Ο Δήμος μας έχει καλύψει παντελώς. Το θέμα τώρα, ο Δήμος όμως πρέπει να βρει και τη λύση με το λιμεναρχείο. Δεν μπορώ να τη βρω εγώ. Αυτό το πράγμα θέλουμε. Εσείς ζητάτε δηλαδή από το λιμενικό να αποδεχτεί τη συμφωνία που κάνατε εσείς με το Δήμο? Εγώ, κοιτάξτε. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω το. Τι ακριβώς λοιπόν ζητάτε? Ναι, δεν ζητάω εγώ αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, δηλαδή, από το λιμεναρχείο να κάνει κάτι. Δεν είμαι στέση να το ζητήσω, έτσι. Mm. Αλλά από ό,τι ξέρω, το λιμεναρχείο εκτελεί τις εντολές του Δήμου. Εγώ πιστεύω τώρα για ποιο λόγο τώρα το πάνε κόντρα στο Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως αυτό είναι καθαρή κόντρα, παιδιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, από εκεί πέρα τώρα συνεχίζει το πρόβλημα αυτό, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε. Πρέπει να το λύσει αυτό ο Δήμος με το λιμεναρχείο. Αυτή η στάση του λιμεναρχείου σε σχέση με τη συνάντηση που είχατε πρόσφατα συνάδε, δηλαδή τα όσα σας έλεγε τότε με αυτή τη συμπεριφορά τώρα συνάδε? Κύριε Γιακουμάκη, δεν θέλω. Δεν ξέρω γιατί γίνει αυτό το πράγμα φέτο, δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιο. Πρότεινα αυτή τη τεχνική, αλλά αυτό το πράγμα, στο πούμε, δηλαδή δεν έχει αρχή και τέλος. Γιατί το προτείναν αυτό το πράγμα φέτο, έτσι? Τόσα χρόνια άμαξε εκεί πέρα, το έχουμε πει, ούτε επικίνδυνες, ούτε έχει ανοίξει μύτη, ούτε έχει ανοίξει λουθούνι ποτέ, ούτε έχει ματώσει το παραμικρό ποτέ. Τώρα λοιπόν φέτο γιατί το βλέπουμε, έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάντως σίγουρα, σας λέω για μία φορά ακόμα. Έτσι, δεν να πούμε για το Δήμο, αλλά είναι ο Δήμος όμως υποχρεωμένος να λύσει το ζήτημα αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να το λύσουμε. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να έρθουμε πάλι στα παλιά και ιστορίες. Να ξεκινήσουμε πάλι μια διαδικασία που δεν πρέπει να ξεκινήσει. Εάν τώρα αυτή τη στιγμή προκύψει κάτι τέτοιο,